Επιστρέψαμε στο Λευκό Θεό. Ήδρα ασφαλιστική ΕΝΑΒ Κεραυνό στον τελικό του κυπέλου γυναικών τη σεζόν 2017-2018. Η ΕΝΑΒ και ο Κεραυνό έτοιμε για το τζάμπολ στον τελικό του κυπέλου γυναικών 2017-2018. Πρώτο τζάμπολ με την ΕΝΑΒ να βγαίνει νικήτρια, η Έλενα Πυλακούτα. Απλά θέλω να πω ότι είναι κριτήριο η εμφάνιση των δύο ξένων των ομάδων. Αυτές είναι που κάνουν τις διαφορές στις ομάδες τους και είναι οι κοπέλες. Να την Πάττον που πήγε στον drive. Κάνει όμως το κλέψιμο. Ναι, ακούστηκε εκεί το χτύπημα στο χέρι. Η Πάττον η οποία τρέχει. Θα πάει μόνη της. Και φαίνεται ότι καλά έκανε για να πετύχει το 16 μπροστά η ΕΝΑΒ. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσει η ομάδα. Πυλακούτα, επιθετικό rebound και καλάθι. 14-8. Πάλα πηγαίνει στην Πυλακούτα. Το κλέψιμο από την Avery, η οποία θα τρέξει απέναντι σε δύο. Κάνει ωραία τρίπλα όμως και ξεφεύγει με αντίπαλο την Ιγνατίου για να πετύχει το 14-10. Το είχε τώρα η Πυλακούτα στο σουτ. Για τρεις, έστοχη. Πρώτο τρίποντο σήμερα για τον Κεραυνό. Τους κρατάει η Avery στο παιχνίδι μέχρι στιγμής στο μάτι του Κεραυνού. Είναι πολύ έμπειρη. Γίνεται η αλλαγή. Αθανασίου στην Θεολόγου. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σιούτ από μέση απόσταση για τη Θεολόγου θα είναι εύστοχη. 16-19 βάζει μπροστά τον Κεραυνό. Και μάλιστα είναι και η μεγαλύτερη υπέρ του Κεραυνού διαφορά στους. Κάνει τρομερή δουλειά εδώ και μία δεκαετία σχεδόν. Νάτι και πάλι την Σοφία Θεολόγου. Λέγαμε για τον Τάκη Μιρελάη, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά. Έχει επανέλθει φέτος. Ναι, έχει καλά στοιχεία η Στέφανη. Πάττον με το δεξί θα πετύχει το καλάθι και time out που ζητάει ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης. Πάμε κι εμείς σε ένα break. Θα πάει στο drive, βλέπει την Πυλακούτα και αμέσως αλλάζει πορεία. Θεολόγου από μέση απόσταση και πάλι εύστοχη η Σοφία Θεολόγου, η οποία κάνει εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο από τις Κύπριες. Λοιπόν, τελευταία επίθεση για τον Κεραυνό, λογικά στην δεύτερη περίοδο, με την Avery να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό καλάθι τριών ποντών, 26. Οι φίλοι της ομάδας του Αγίου Δομετίου, καμία παράβαση, Πιτσιλίδου. Θεολόγου, ωραία πάσα στην Ζώη Αθανασίου που θα πετύχει το καλάθι. Παίζουν χρόνια μαζί, ξέρουν να βρίσκονται στο high-low. Πραγματικά εξαιρετική η πάσα, η ασίστα από τη Σοφία Θεολόγου. Σοφία Θεολόγου. Η Λακούτα, εξαιρετική πάσα στην Κυριακή Τέιλορ. Καλάθι και φάουλ για την ΕΝΑΒ. Αυτό που έλεγες μόλις τώρα νομίζω βρήκε αποτέλεσμα στο παρκέ. Χωρίς η Θεολόγου έγινε η πάσα από την Πυλακούτα. Ναι, αν και η Θεολόγου έχει χάσει κάποια αμυντικά rebound, αλλά τώρα είναι ευκαιρία να περάσουν την μπάλα μέσα. 5:50 πριν από το τέλος του τρεις περίοδου, η Χαρά Ρουσάκη, η οποία πετυχαίνει επιτέλους καλάθι. Χαρά Ρουσάκη που σήμερα δεν μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά όπως την συνηθίσαμε. Επίθεση για τον Κεραυνό με την Avery. Για δύο πετυχαίνει το καλάθι. 30 και λεπτά στο παρκέ. Εξαιρετική τάπα από την Πάττον. Συγγνώμη Κάλια που σε διακόψαμε. Ναι, η Πάττον που θα πάει και στην αντιπίθεση θα στοχίσει. Επιθετικό όμως το rebound, foul. Καλάθι και φάουλ, προβάδισμα για την ΕΝΑΒ. Γιατί προσπάθησε να το τελειώσει από το αριστερά. Είναι κάτι που δουλεύει, Στέφανη, στις προπονήσεις. Για τρεις, μέσα. Η Avery, η Νίκη Avery ξανά στο συν 4 ο Κεραυνός. 2:40 πριν από το τέλος τρεις περίοδου. Πήγε το μισμάτς εκεί και δεν το είδε η Αμερικανίδα της ΕΝΑΒ. Η Avery η οποία βάζει τώρα μπροστά τον Κεραυνό με 39-47. Αυτή κρατάει την ομάδα του Κεραυνού. Λοιπόν, πάμε και εμείς σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λακούντα που θα αφήσει χώρο στη Θεοδοσίου. Ωραίο καλάθι. Ωραίο το pick and roll που βγήκε της ΕΝΑΒ τώρα. Το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή της ΕΝΑΒ το λέω ότι είναι η Πυλακούτα μέσα στο καλάθι. Η Σοφία Θεολόγου η οποία σκοράρει κάποια καλάθια και βοηθάει. Αλλά είναι όποιος έχει περισσότερο καθαρό μυαλό τώρα για να κερδίσει το παιχνίδι. Πιτσιλίδου. Για τρεις. Μέσα. Μεγάλο τρίποντο από την Ανδρία Πιτσιλίδου. 45-52. Έπρεπε να πάρει μπρος γιατί είναι με λίγες προσπάθειες. Avery.
Ωραία τρίπλα. Θα πετύχει το καλάθι, εξαιρετική φάση από την Νίκη Avery. Ελευθερώνεται και θα ευστοχίσει η Νίκη Avery. Να δούμε και την στατιστική. Και η διαφορά που είναι και κρίμα για την Ενάδη, η οποία ήταν ανταγωνιστική για σχεδόν 3 δεκάλεπτα. Αθανασίου, να ένα καλάθι τριών πόντων για την Ενάδη, το πρώτο της στο παιχνίδι. 50-64. Σχετικά στη θεωρία πάντα εύκολες για να μετρήσει για τον Κεραυνό. Που ο Κεραυνός μετά την πρωτιά στη regular season θα πάρει και το κύπελλο τη σεζόν 2017-2018, κερδίζοντας την ΕΝΑΔ με 66-50 στο Λευκόθεο. Νίκη λοιπόν για την ομάδα του Στροβόλου. Να εδώ βλέπετε τα πανηγύρια. Άλλο ένα τρόπαιο από ομάδα δική του. Το τρόπαιο που θα πάει στα χέρια της Άντριας Πιτσιλίδου. Η αρχηγός του Κεραυνού ετοιμάζεται να σηκώσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Κύπρου για τη σεζόν 2017-2018. Και το κάνει Κυπελλούχος Κύπρου στο μπάσκετ γυναικών για τη σεζόν 2017-2018, Κεραυνός Στροβόλου.